Σελίδα 1010. Αλφα Κουρνιθίου στο Σίγμα κεφάλαιο, την περασμένη Τετάρτη διαβάσαμε, μέχρι και το εδάφιο 11. Θα ήθελα λίγο έτσι να τα αφρεσκάρουμε από το εδάφιο 9, Σίγμα κεφάλαιο από το εδάφιο 9. Θα τα πάρω λίγο γρήγορα αυτά τα εδάφια, για επενθύμηση μόνο. Πού μείναμε. Έρχεται ο Απόστολο Παύλο, ο οποίο είναι ο άνθρωπο του Θεού, και χρησμένο του Θεού, Απόστολο ταγμένο από το Θεό, διδάσκαλο και κήρυκα των Εθνών, και τους υπενθυμίζει και τους λέει «Η δεν εξέβρετε ότι οι άδικοι δεν θέλουν συγκληρονομήσει την Βασιλεία του Θεού» Μα είναι δυνατόν οι χριστιανοί, οι πιστά, παιδιά του Θεού να μην ξέρουν ότι οι άδικοι δεν θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Υπάρχουν ποικίλε διδασκαλίε που λένε ότι στο τέλο όλοι θα σωθούν, αδερφοί. Και οι άδικοι, και οι μάγοι, και οι πόρνοι, και οι μυχοί, mm. ακόμα και ο διάβολο λένε μερικοί, θα σωθεί και αυτό. Εμείς πρέπει να ξέρουμε, αδερφοί, ότι τίποτα το μείον δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Οι άδικοι δεν θέλουν συγκληρονομήσεις στη Βασιλεία του Θεού. Ποιοι θα την κληρονομήσουνε, οι Άγιοι, οι δίκαιοι. Αυτοί που δικαιωθήκαν δια της πίστεως εις τον Ιησού Χριστό. Αυτοί που λουστήκανε με το αίμα του το Άγιο, αυτοί θα κληρονομήσουν τα πάντα. Έτσι λέει. Ο Νικόν θέλει κληρονομήσει τα πάντα, λέει στην Αποκάλυψη. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι αδερφοί θα εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών, Δια της αρπαγής, αδερφή, ή δια της αναστάσεως της πρώτης των δικαίων, αυτή θα κληρονομήσει τα πάντα. Γιατί η ανάσταση των δικαίων προηγείται, έτσι, δεν είναι η πρώτη ανάσταση σε αυτή. Μη πλανάστε. Και ο μεγαλύτερο πλάνο, αδερφή, είναι η καρδιά μα. Σα παρακαλώ, κάντε κάτι εκεί στα παιδιά. Ο μεγαλύτερο πλάνο είναι η καρδιά μα. Η ίδια η καρδιά μα, αδερφή. Το ξέρετε. Λέει στον λόγο του Θεού: Επλάνησε αυτόν η καρδία αυτού. Έτσι λέει. Μπορεί να μα πλανήσει και κάποιο που είναι κοντά μα και πλησίων μα. Ναι, μπορεί. Αλλά, αδερφοί, η καρδιά μα, εάν είναι η καρδιά μα, αδερφοί, ενωμένη και δεμένη με το λόγο του Θεού, εάν κατοικεί ο μας, να λόγο του Θεού πλουσίω μέσα μα, δεν μπορεί κάποιο να μα πλανήσει. Γιατί είμαστε γνώστε τη αληθία. Έχουμε πιστέψει στον λόγο του Θεού και ξέρουμε τι λέει ο λόγο του Θεό Γνωρίζουμε πάσα την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Δεν τον δουλώνει, τον ελευθερώνει. Εδώ λέει ούτε πόρνη. Γιατί οι άνθρωποι ζουν με αυτό σήμερα, το ξέρετε αδερφοί. ζουνε μέσα εκεί. Δεν τους νοιάζει άμα είναι παντρεμένοι, άμα έχουν παιδιά, άμα έχουν εγγόνια. Δεν τους νοιάζει αυτό αρκεί να εκπληρωθεί η επιθυμία της αρκόστους, Δεν τους νοιάζει. Και να δικήσουν τον άλλον, την άλλη, δεν τους νοιάζει. Αλλά αυτοί που πράττουν τα αυτά δεν θα μπουν στη βασιλεία των Ρανών. Ούτε οι δολολάτρε, αυτοί που προσκυνάνε τα ξύδα της πέτρες, τα γάλματα, τις εικόνες, τις εικόνες, αυτά που ζωγραφίζουνε. Πάνε τα φυλάνε, πάνε τα ασπάζουν. Αυτό είναι λατρεία, το ξέρετε. Δηλαδή το σέβεσαι. Όταν πήγε ο όσο Παύλος στην Αθήνα εκεί και είδε τα αγάλματά τους, τα, τα, ειδωλά τους, δεν τους το έβαλε προοφθαλμών, δεν τους το είπε απευθεία, τους είπε είδον τα σεβάσματά σας, αυτά που σέβεστε. Δηλαδή αυτά που προσκυνάτε και λατρεύετε. Τα μάταια δηλαδή. Ποίηματα χειρών ανθρώπων. Αυτά είναι είδωλα αδερφοί. Είδωλα. Και σήμερα εμεί κινδυνεύουμε από την ιδεολατρία, το ξέρετε. Μπορεί να μην προσκυνάμε ξύλα και αγάλματα και άλλα παρόμοια τέτοια, αλλά μπορεί να έχουμε κάτι στην καρδιά μας που αγαπάμε περισσότερο από τον Κύριο. Δεν ναι, μπορεί. Μπορεί να είναι το παιδί σου, το εγγόνι σου, η γυναίκα σου, ο άντρας σου, η δουλειά σου, το αυτοκίνητό σου, το, η γνώση σου, το καύχημά σου, ξέρω εγώ τι είναι αυτό, οτιδήποτε να είναι. Και ότι ο άνθρωπος υψώνει, αδερφή ο Θεός το απορρίπτει. Είναι ευδέλικη μάλιστα στον Κύριο, ότι υψώνει ο άνθρωπος. Στου Ιωάννη την επιστολή, στο τελευταίο κεφάλαιο, ξέρετε πώς τελειώνει, στο τέλος του πέμπτου κεφαλαίου, Αλφα Ιωάννη επιστολή. Τεκνία μου, λέει, προσέχετε από τα είδωλα. Προσέχετε. Ήμασταν σιρώμενοι προ τα είδωλα τα άφωνα, λέει στην Αλφα Κορυφή, στο 10ο κεφάλαιο. Σιρώμασταν προ τα είδωλα. Από τι, από τα δαιμόνια. Αλλά και σήμερα ο άνθρωπο, ό,τι αδερφή υψώνει και αγαπάει περισσότερο από τον κύριο, μπορεί να γίνει ένα είδωλο. Ό,τι και να είναι αυτό. Ο Θεός θα μας φιλάει, μου. Οι άνθρωποι έχουν είδωλα. Τώρα μου έρθει αυτό. Το είδωλό μου είναι ο Μέση, λέει ο άλλο. Είδωλο. Λέει, δηλαδή, ποιο είναι ο Μέση και μέσα να. Ποιο είναι ο Φρίτσικη και Φρίτσενα; Τέλο πάντων, ή, ή, ξέρω εγώ, ο Δωμάζο, να πω ονόματα παλιά. Είδωλό μου είναι αυτό. Αυτό είναι παιχτάρα να no, βάζουμε και το όνομά του εδώ. Τα μικρά τα παιδιά βλέπετε, φοράνε τα φανελάει το όνομα του τάδε. Κάτσε αδερφέ. Η ομάδα μου είδωλο. Ποια ομάδα αδερφέ. Η ομάδα σου είναι εδώ μέσα. Εδώ είναι η ομάδα σου. Η ομάδα μας είναι εδώ αδερφέ. Είναι η σύναξη των Αγίων η ομάδα μας. Όχι βρακοφόροι και ρασοφόροι και δεν ξέρω τι φοράνε. Αυτά είναι Ήδωλα, αδερφή, να κάτι άφησε στο δωμάτιο. Τα κορίτσια βάζουν τους τραγουδιστές, τα, παιδα, τα, παιδιά, τα αγόρια βάζουν τους ποδοσφαιριστές. Μήπως κάνω λάθος, γιατί τώρα τα παιδιά μου μεγαλώσει, δεν ξέρω. Ποιος είναι αυτός, είναι ο, ξέρω εγώ, ο Νεμάρ. Ωραίος, γεμάτος, τοτουάζ, γεμάτος σκουλαρίκια, το τουάζ, γεμάτος κουλαρίκια, το είδωλό μου. Όχι, αδελφοί, δεν είναι αυτά για μας. Δεν πρέπει έτσι. Ούτε μοιχή, μοιχεία είναι, το είπαμε και την άλλη φορά, η πόρνος είναι ο άνθρωπος που είναι ελεύθερος και πάει με τη μία και με την άλλη. Μοιχός είναι ο άνθρωπος ο παντρεμένος που πάει με τον έναν, με τη μία ή με την άλλη. Ούτε μαλακή, εδώ το έχουν παραμεινεύσει στα γερμανικά και στις άλλε μεταφράσεις, ο μαλακή είναι η ανώμαλη. στα γερμανικά, να το πω στα γερμανικά, να μην το πω. Οι χωμοσεξουέλε. Αυτή είναι. Ούτε αρσένο κείτε. Κείτε είναι το κρεβάτι, κείτε να μείνει αμόλυντος. Αυτοί που τρέχουν πίσω από άντρες, θέλουν να κοιμούνται με Ούτε κλέφτε. Τα βάζει με τη σειρά όμως. Ούτε πλεονέκτε. Λεωνεξία σημαίνει αχορτασία. Άρπα κι άλλο, δώσε, αχορτασία. Ούτε μέθηση δεν ξεφεύγει τίποτα εδώ, έτσι. Ούτε και αυτοί που πίνουν πολύ μεθάνε. Σμίγουν σίκερα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εδώ να μην το παρεξηγήσουμε λίγο αδερφοί, το να πίνει κάποιος λίγο κρασί με το φαγητό ή να κάνει χρήση, ξέρω εγώ, η μπύρα είναι ελαφριά είναι αυτά, δεν είναι τίποτα. Να πει μια μπυρίτσα, άμα η δεύτερη τον ζαλίζει, να μην την πίνει καλύτερα. Και το ένα ποτήρι κρασί καλό είναι το δεύτερο, άμα σε ζαλίζει, μην το πίνει, αδερφέ. Φτάνει. Παν μέτρων άριστον, λέγανε οι αρχαίοι Έλληνε. Ο λόγο του Θεού συσταίνει των ολίγων ίνων, που είναι καλό για τι ασθένειε του στομάχου και για την καρδιά και για το αίμα. Καλό είναι. Η μέθη δεν είναι καλή, αδερφή το να πίνω μπουκάλια. Μπουκάλι και μπουκάλι, αυτό είναι μέθησος. Μέθησος σημαίνει που άμα δεν πει ο άνθρωπος, δηλαδή δεν πίνει κάθε μέρα από το πρωί, δεν μπορεί να δουλέψει. Θυμάμαι τώρα, είχε ο πατέρας με ένα σοφατζί όταν χτίζαμε το σπίτι. ερχόταν το πρωί σαν κακομύρισε, ο πατέρας μου τα από αυτά. ερχόταν σαν κακομύρισε, έτσι έτρεμε. Και τον έλεγε, Νικόλα, γέμισε μία κούπα ούζο του λέει, όχι ποτήρα, μία κούπα, κούπα. Άμα δεν έπινε την κούπα με το ούζο δεν μπορούσε να ανέβει τη καλωσά. Όταν έπινε την κούπα με το ούζο ήταν ακροβάτης, δεν καταλάβαινε τίποτα. Ερχόταν ε, στην ευθεία ο άνθρωπος, ε. Αυτός είναι αλκοολικός, δηλαδή άμα δεν πίνει δεν μπορεί. Να μην το παρεξηγήσουμε, αδερφέ, Γιατί υπάρχουν, άνθρω... υπάρχουν άνθρωποι που πίνουν μια μπύρα την ημέρα, δεν είναι κακό. Και δύο να πίνει ο άλλο, δεν είναι κακό. π.χ. Αλλά το να μεθύσει ο άνθρωπο είναι κακό. Γιατί ο μέθησο δεν ξέρει τι κάνει, δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει. Ο Θεό θα μα φυλάει, αδελφοί. Λίδωροι μέθηση, ούτε λίδωροι, αυτοί που λιδωρούν τους άλλους, ούτε άρπαγες, άρπαγες, το λέει η λέξη αδερφή. Αν κάτι μου αρέσει θα το πάρω εγώ αυτό, με τον ΑΒ τρόπο, θα το αρπάξω εγώ αυτό. Δεν θέλω να συγκληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού. Και τα όμοια τούτον, ναι, είναι πάρα πολλά. Λες, την λέει στην προσγαλάτα τα λέει και τι ούτε υπήρχετε μερικοί λέει τους υπενθυμίζει μερικοί από εσά ήταν τέτοιοι ήσασταν λέει εντάξει στην άγνοια στον κόσμο όταν ήμασταν ήμασταν λέμε την αλήθεια και είχαμε μεθύσει και είχαμε κλέψει και είχαμε αρπάξει λέμε την αλήθεια αλλά τώρα όμως είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστώ Ιησού έτσι δεν είναι μας ελευθέρωσε από όλα αυτά ο Κύριος Ήσασταν λέει, όχι είσαστε ακόμα, ήμασταν, εντάξει. Όλες οι αμαρτίες, ό,τι αμαρτία θέλει πράξει ο άνθρωπος, συγχωρείτε αδερφοί. Όταν πράττει ο άνθρωπος σε αγνία κάτι, ο Θεός το συγχωρεί. Αλλά τώρα όμως που είμαστε στο Χριστό, δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά σε εμά. Και, και τι ούτε υπήρχαν αλλά απελούστητε, δηλαδή πληθήκαμε, πώς, και αγιαστήκαμε, και δικαιωθήκαμε για του ονόματος, πιστέψαμε στον Χριστό, του Κυρίου Ιησού και για του Πνεύματος του Θεού ενώ εννοεί δια του αίματος του Ιησού Χριστού πληθήκαμε και καθαριστήκαμε για τη δυσλησία του Σταυρού αλλά και δια του Πνεύματος του Αγίου του Θεού μας λέει. Βλέπετε. Τα υπενθυμίζει όλα αυτά, είναι γραμμένα όλα αυτά αδερφοί για να δούμε όλοι μας από που μας έβγαλε ο Κύριος. Και καλά είναι να μην έρχονται σε θύμες στα παλαιά. Γιατί έρχεται ο πονηρός και, μα μας τα θυμίζει πολλές φορές. Μας τα θυμίζει. Μας τα θυμίζει ή για να μας πάει πάλι προς τα πίσω ή για να μας απαγοητεύσει, να μας στεναχωρέσει. Εάν στεκόμαστε καλά στην πίστη, μας τα θυμίζει η αδερφή για να μας στεναχωρήσει και να μας απαγοητεύσει. Εάν δεν στεκόμαστε καλά στην πίστη, τα αναντευόμαστε, μας τα υπενθυμίζει για να μας πάει προς τα πίσω. Τι ωραία που ήσουν να εκεί πέρα έπαιρνε το μπουζούκι και έπαιζε εκεί, έπαιρνε το, το αυτό και το κλαρίνο και έπαιζε εκεί, είχε και το μπουκάλι με το κρασί και με το ίδιο εκεί. Τώρα όμω. Να δούμε παρακάτω τι λέει όμω τώρα όμω. Κοιτάξτε τι λέει αδερφή μου. Στο 12. Πάντα είναι στην εξουσία μου. Ο Θεός μας έχει δώσει την ελευθερία αδερφή. Δεν έρχεται κάποιο να μα βάλει το μαχαίρι, μη το κάνει. Μη το κάνει γιατί θα σε πατάξω, θα σε σκοτώσω. Όχι. Όχι. Όλα είναι στην εξουσία μου και στην εξουσία σου. Αλλά. Πλην, το πλην είναι το αλλά. Πάντα δεν συμφέρουσε. Βλέπετε. Ο Θεός μας έχει αφήσει ελεύθερους αλλά και εμείς θα πρέπει να διακρίνουμε τι είναι καλό για μας και τι δεν είναι αδερφοί μου τι ευαρεστεί το Θεό και τι δεν τον ευαρεστεί έχουμε τη διάκριση όμως να το διακρίνουμε αυτό αυτό είναι τώρα, εδώ είναι το ζητούμενο ποιο είναι το αγαθό, το τέλειο και βάρεστο ενώπιον του Θεού μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, είμαι ελεύθερος ή τον Κύριο να δουλέψω ή τον μαμονά. Αλλά κανείς δεν μπορεί να δουλέψει δύο Κυρίους αδερφοί. Και κανείς δεν μπορεί να επιβιώσει αν έχει δύο πρόσωπα. Μετά τον Αγίον Άγιο πρόσωπο. Μετά τον κοσμικό και τον σαργικών το πρόσωπο του κόσμου. Αλληλούια. Όχι έτσι αδερφοί. Όχι έτσι. Ο Κύριος μας ακάλεσε για να μας σώσει και να μας αγιάσει. Όταν αδερφοί θέλουμε να ευαρεστήσουμε τους πάντες και τους κοσμικούς και τους πνευματικούς κάπου θα σκοντάψουμε στην πορεία. Κάπου, από, κάπου θα, θα, κλείνουμε. Κάπου θα γύρει πλάστιγκα. Ή από εκεί ή από εδώ. Στον κόσμο λένε, οι Έλληνες το λένε, παίζουμε μου με ποιον κάνεις παρέα να σου πω ποιος είσαι. Άμα κάνεις με κοσμικούς παρέα, κοσμικός θα γίνεις αδερφέ αν κάνει με Αγίου παρέα, Άγιο θα γίνει. Οι κακέ συναναστροφέ διευθύνουν τα καλά τα ήθη. Όσο και δυνατό να είσαι, όσο και καλό να είσαι, εάν είσαι κάθε μέρα με υβριστέ, με εμπέκτε, με συκοφάντε, με κατάλαλου, να δει ότι ίδιο θα γίνει. Δεν την κλειτώνει, αδερφέ μου. Ο Θεό να μα φυλάει. Γι' αυτό και ο Θεό, αδερφή, δημιούργησε την Εκκλησία, το άγιο αυτό περιβάλλον, ώστε η αναστροφή μας να είναι μετά των Αγίων αδερφών μας. Δόξα στο Θεό. Εδώ είμαστε ασφαλείς αδερφοί. Να το ξέρετε. Έχετε ακούσει κανέναν αδερφό εδώ στην Εκκλησία να βρίσει. Εγώ δεν έχω ακούσει. Έχετε δει κανέναν αδερφό να εκμεταλλευτεί τον αδερφό, να αδικήσει τον αδερφό. Όχι. Αδερφοί μου. Στον κόσμο γίνονται όλα αυτά όμω. Έχετε δει κανέναν αδερφό να πάρει τη γυναίκα του αδερφού του, να, να αδικήσει τον αδερφό του πάνω σε αυτό. Όχι αδερφέ Δεν γίνονται αυτά μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Δεν τα επιτρέπει αυτά ο Θεός. Γιατί αδερφοί, στον Κύριό μας αρέσει η καθαρότητα που είναι ο αγιασμός, η ειλικρίνεια, η αλήθεια. Αυτό είναι. Όταν λέγ, ζήτησε κολύριον παρεμού, κολύριο είναι βοηθάει τα μάτια αδερφή για να βλέπουμε καλύτερα. Έτσι χωρίς κολύριο, ή θα φαγουρίζουν τα μάτια ή βλέπουμε, ε, πώς το λένε, τα βλέπουμε λίγο σαν μέσα στα σύννεφα, μέσα σε ομίχλη. Το κολύριο αδερφή, ο λόγος του Θεού. Δια το κολύριο αποκτάμε καλύτερη όραση, δια του λόγου του Θεού. Δόξα στον Κύριό μας, αδερφή μου. Πάντα εις την εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστή υποτενώς. Όλα είναι στην εξουσία, αλλά εγώ δεν θα αφήσω κάτι να με εξουσιάσει όμω. Δεν θα αφήσουμε άνθρωπο να μα εξουσιάζει. Μα αφού έχουμε εξουσιαστεί, έχουμε τον κύριο. Η Εκκλησία έχει κεφαλή, έχει τον Χριστό. Έχει το πνεύμα το Άγιο. Δεν θα εξουσιαστώ υπουδενώ. Και σε ένα άλλο σημείο στην Κορινθίους λέει: Μην γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Μην τρέχουμε πίσω από ανθρώπους, μην σε ανθρώπου. Μην επιστηριζόμαστε σε βραχείο ανθρώπου. Αλλά τι, να μάθουμε να εμπιστευόμαστε κατά πάντα τον Κύριο και τα μάτια μας να είναι πάντοτε στραμμένα αδερφοί στον αρχηγό και τελειωτή της πίσεως στον Ιησού Χριστό. Από αυτόν θα μάθεις τα πάντα, από τον Κύριό σου αδερφέ μου. Από τα αδέρφια θα μάθουμε λίγα. Δεν... Γιατί άνθρωποι είμαστε αδερφοί. Άλλοι με αδυναμίες, άλλοι με ε, εντάξει, προχωράμε σιγά σιγά χέρι-χέρι που λέμε, έτσι δεν είναι. Για να φτάσουμε στον προορισμό μας, εκεί που μας θέλει ο Κύριος. Εγώ δεν θέλω εξουσιαστή ή πουδενός, λέει. Από οτιδήποτε πράγμα δεν θα τα αφήσω να κυριεύσει τη ζωή μου και να την εξουσιάσει. Εξουσιάζω σημαίνει σε κυριεύω και σε πάω που θέλω και σε κάνω ό,τι θέλω. Αδερφή μου, μπορεί μια επιθυμία της σαρκός να με πάει όπου θέλει. Η σάρκα, έτσι, αδερφή να με πάει στα κατόγια, στα ανόγια, ξέρω εγώ που θέλει να με πάει. Η σάρκα εναντιώνεται, αδερφοί μου, εις τα του πνεύματος. Και τα του πνεύματος είναι ενάντια στα της σαρκός. Και αυτά τα δύο αντίκυνται, μάχονται συνέχεια. Η σάρκα λέει αυτό, εκείνο, το πνεύμα λέει όχι εκείνο. Δεν σε συμφέρει, δεν είναι καλό για σένα, δεν θα αυξηθείς κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά θα ελαττωθεί στα πνευματικά. Εμείς θέλουμε την αύξηση, αδερφοί. Δεν θέλουμε την ελάττωση, θέλουμε την αύξηση. Θέλουμε να αυξηθούμε ακόμα περισσότερο, να πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο τον Κύριο. Και ξέρετε, όσο πιο πολύ πλησιάζουμε τον Κύριο, τόσο πιο ελεηνοί αισθανόμαστε και φτωχοί, αδερφοί. Προσέξτε. Στην παρουσία του Κυρίου, εδώ άγιοι άνθρωποι του Θεού, αδερφοί, λιώσαν μπροστά στον κύριο σαν κερί. Πέσαν σαν νεκροί μπροστά στον κύριο, μπροστά στα πόδια του κυρίου. Και όταν είδε εκεί στη Βαβυλώνα, όταν τον είδε εκεί στο ποταμό, πω, πω, αδερφοί μου, άμα δεν τον ενίσχυε, τον έπιασε και τον σήκωσε. Δεν, δεν, είχε τελεί. Ο Ιωάννη στην πάτμο έπεσε ω νεκρό. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολύ κοντά στον κύριο, αδερφοί. Πάρα πολύ κοντά στον κύριο. Μα και, με, καλύτερα με απόσταση να μην την πάθουμε και εμείς έτσι. Όχι. Κοιτάξτε όμως τι αποκάλυψε σε αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός, πώς μιλούσε για αυτούς και σε αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός, αδερφοί μου. Τον Ανίλ τον αποκάλυψε Ανίλ αγαπητέ λέει. Από τότε πέτω στην καρδιά σου και ζητάς για να μάθεις την αλήθεια, είσαι σφόδρα αγαπητός του λέει. Ναι, αλλά έπεσε σαν νεκρός κύριε. Ποιος μπορεί να σταθεί στην παρουσία του κυρίου. Δεν μπορείς άρκα αδερφέ. Όσο πιο πολύ πνευματικοί γινόμαστε, τόσο πιο πολύ πιο καλά γνωρίζουμε τον Κύριο. Εάν υπερισχύει η σάρκα, δεν γνωρίζουμε τον Κύριο καλά. Δεν γνωρίζουμε, ασχολούμαστε με την καρδιά μας, με τα σαρκικά μας, με τον εαυτούλη μας και με τίποτα άλλο αδερφή. Δόξα στο Θεό. Όσο πλησιάζουμε τον Κύριο αδερφή, τόσο πιο πολύ αδύνατοι και ελεηνοί αισθανόμαστε. Ακούτε πώς μιλάει ο βασιλιάς του Ισραήλ ο Δαβίδ, ο κεχρισμένος του Κυρίου Ψαλτοδός του Θεού, αδερφέ. Βασιλιάς, προσέξτε. Για τον μόνο άνθρωπο που μιλάει ο Λόγος του Θεού κατά αυτόν τον τρόπο είναι ο Δαβίδ. Ευρήκα τον Δαβίδ του, του, το, 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 το Ιεσέ, τον Υιό του Ιεσέ, άντρα κατά την καρδία μου, ώστε να πράττει όλα τα θελήματά μου. Ο άντρα κατά την καρδία του Θεού, ξέρετε τι λέει για τον εαυτό του. Σκόληξη με εγώ, Κύριε. Αμάν αφού ευαρεστείς τον Κύριο, είσαι προφήτης, είσαι βασιλιάς, συνομιλείς με τον Κύριο, σκόληξη με εγώ η Κύριε. Είχε ένα φοβερό στοιχείο ο Δαβίδ, αδερφή. Είχε κάνει λάθη, φοβερά λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη, έτσι, ανθρώποι είμαστε. Είχε πέσει στις αμαρτίες που οδηγούσαν σε θάνατο μάλιστα, αδερφή. Προπάντως όταν πήρε τη γυναίκα του Ουρία του Χεταίου και σκότωσε τον Ουρία, εκεί θα τον τελείωνε. Αλλά επειδή ταπεινώθηκε αδερφή και αναγνώρισε το λάθος του Εκεί λέει ο Κύριος θα σου χαρίσω τη ζωή Ωραία όλα καλά του λέει Αλλά η μάχηρα δεν θα λείπει μέσα από το σπίτι σου Αυτό που εσύ έκανες τον κρυπτό, Εγώ θα επιτρέψω να γίνει αυτό κάτω από τον ήλιο ενώπιον παντός του λαού Ισραήλ Δηλαδή τι Εμμύχευσες Δαβίτ ο ίδιο το γιο αδερφή βίασε τι πολλακέ του, το ξέρετε. Έστεισε μια, ένα αντίσκηνο και τη σεβίασε μπροστά στα μάτια του Ισραήλ. Φοβερό αυτό, αδερφή μου. Αυτά γινόταν βέβαια στην παλιά διαθήκη, έτσι. Δεν γίνονται αυτά σε εμά, αδερφή. Δεν γίνονται. Είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει κάποιο ο οποίο είναι πόρνο ή δολολάτε ή αυτά που διαβάσαμε μέσα στην Εκκλησία. Όταν λέμε να επιβιώσει, να γίνει το δικό του και να περάσει το δικό του και να εκμεταλλευτεί τον ένα και τον άλλον αδερφό ή αδερφή. Δεν γίνονται αυτά. Δεν το επιτρέπει ο κύριο, αδερφή. Η Εκκλησία είναι Αγία και είναι του κυρίου και διατηρείται και θα πρέπει να διατηρηθεί καθαρή και Αγία. Στο 13 λέει: Τα φαγητά είναι για την κοιλιά. Ε, βέβαια, γιατί, για πού άλλο είναι, το ξέρουμε αυτό. Μα δεν είναι για το στόμα. Στην κοιλιά καταλήγουν, η κοιλιά τα καθαρίζει, το στομάχι τα ξεκαθαρίζει, πάνε στον αφεδρόνα, ό,τι είναι να φύγει φεύγει και ό,τι χρειάζεται το σώμα το κρατάει. Τα φαγητά, τι, τώρα γιατί βάζει την κοιλιά και τα φαγητά. Υπάρχουν λόγια αδερφοί. Γιατί λέει σε ένα σημείο στους Φιλιππισίους επιστολή ότι υπάρχουν μερικοί για τους οποίους κλαίω δι' αυτούς λέει ο Απόστολος Παύλος οι οποίοι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Γιατί αδερφε Παύλε κλέ. και γιατί, είναι... γιατί κάναν Θεό λέει την κοιλιά αυτών δεν κοιτάν τον εαυτό τους να καλοπεράσουν, περάσουν να έχουν να φάνε ή εκμεταλλεύονται τους αδερφούς για να ζήσουν αυτά, αυτοί καλά να τρώνε τα καλύτερα και δεν τους νοιάζει από εκεί και πέρα αδερφοί να περάσω καλά σε αυτή τη ζωή λέει τα φαγητά είναι για την κοιλιά και η κοιλιά για τα φαγητά και ποιο δεν το ξέρει αυτό αυτή είναι η αλήθεια Πλην ο Θεός και ταύτη και την κοιλιά λέει και ταύτα, τα φαγητά εννοεί, θέλει καταργήσει. Δηλαδή για τη βασιλεία των ουρανών, αδερφή, όταν πούμε μέσα στην αιωνιότητα δεν είναι ούτε ευρώσει ούτε πόσει, αλλά είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά, επνεύματι, αγίο. Δηλαδή που σημαίνει. Αδερφή, να το ξέρουμε αυτό ότι είναι τα πρόσκαιρα αυτά τα οποία έχει ανάγκη το σώμα του ανθρώπου, αλλά δεν είναι δεν αυτή η πραγματικότητα. Αυτά είναι τα προσωρινά. Για να επιζήσει αυτό το σώμα πρέπει να φάει και να πει δεν γίνεται αλλιώς. Μα να του δίνουμε το καλύτερο, το καλύτερο δώσ' το ότι θες δώσ' το. Ό,τι θέλεις. Σουβλάκια, μπριζόλες, χήνες, πάπιες, ξέρω εγώ, ό,τι θέλεις. Τα θέλει αυτά το σώμα. Ναι, αλλά μια μέρα και η κοιλιά και τα φαγητά και το σώμα αυτό θα καταργήθει. Το ξέρετε. Αλλά όσο καιρό έχουμε αυτό το σκίνομα εδώ πέρα, που έχει την κοιλιά ακόμα, αδερφή, είναι ιδιοκτησία κάποιου άλλου. Είμαστε αγορασμένοι αντιτιμής αδερφή. Όχι μόνο η ψυχή μα είναι αγορασμένη, ούτε και το πνεύμα μα μόνο, αλλά και τα ίδια μα τα σώματα θα το δούμε αυτό, λίγο παρακάτω το λέει ανήκουν στον Κύριο και λέει το δε σώμα δεν είναι πορνεία. πάλι επιστρέφει στην αμαρτία αυτή φέρνει ένα, ένα παράδειγμα τώρα ότι τι είναι, τι είναι για, 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 τη, για τη κοιλιά είναι τα φαγητά και τα φαγητά για τη κοιλιά ωραία, το καταλάβαμε αυτό τώρα λέει το σώμα του ανθρώπου δεν είναι, δεν μας ο Θεός ένα σώμα για να τρέχουμε δεξιά και αριστερά αδερφοί και να κοιμόμαστε με τη μία, με τον ένα και με τον άλλον, έτσι. Ό,τι είναι παρά Θεού και νόμιμο είναι επιτρεπτό, έτσι. Να έχει ο καθένας, λέει, θα το δούμε αυτό στο έβδομο κεφάλαιο, ο καθένας τη γυναίκα αυτού και κάθε γυναίκα τον άντρα αυτή. έτσι. Οι ελεύθεροι πρέπει να εγκρατεύονται, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά λέει ο λόγο του Θεού. Το δε σώμα δεν είναι για την πορνεία, αλλά για τον κύριο. Μα εγώ νόμιζα το σώμα είναι δικό μου και το κάνω ό,τι θέλω. <χε> δεν είναι έτσι, αδερφοί. Δεν μπορεί να κάνω το σώμα μου ό,τι θέλω, να το πάρω εκεί πέρα, να το πάω σε έναν, να, 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 να μου τρυπήσει. Και ακούγα μια φορά χριστιανού να λένε: Θέλω έτσι μια εμπειρία να κάνω το τοασ, λέει, έτσι, να με τρυπήσουν οι βελόνε. Κάτσα ευλογημένα. Τι θα βάλεις δηλητήριο χρώμα μέσα στο δέρμα σου. Στον κόσμο τα κάναμε. Και εγώ δοκίμασα δύο βελονιές μου δώσανε τότε την, το, την δεκαετία του 70 και ξέρετε, ξέρ, τι ήταν τότε αδερφοί, Το ναυτικό το, ας, το, το παλιά τα είχατε δει. Τι το, το Φοβερά ήτανε. Εγώ μόλι μου μπήξαν τη βελόνα πονάει λέω δεν θέλω να συνεχίσω αφήστε αυτό καλύτερα. Όλα αυτά ο άνθρωπος θα κάνει άγνοια του όμως έτσι. άγνοια. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο, αδερφοί μου, δεν είναι αυτό μόνο. Ε, λέει και ο Κύριος για το σώμα. Αλλά για τον Κύριο είναι το σώμα και ο Κύριος για το σώμα. Γιατί όμως ο Κύριος θέλει τα σώματά μας. Γιατί έχει κάνει τα σώματά να, να ο δικό του αδερφή. Κατοικεί μέσα στο σώμα του ανθρώπου αφού έχουμε τη ζωή μέσα μας, έχουμε το πνεύμα και την ψυχή, κατηγητήριο έχει κάνει τώρα ο Θεός αφού πιστέψαμε στον Χριστό, τα σώματά μας και το λέει στη συνέχεια αυτό, λέει ο δε Θεός και τον Κύριο να ανέστησε, τον ανέστησε σωματικά όμως τον Κύριο, προσέξτε, το σώμα του δεν είναι διαφθορά, ο Κύριος αναστήθηκε με το ίδιο σώμα που είχε, γιατί όταν αναστήθηκε και φανερώθηκε στους μαθητές, οι μαθητές φοβηθήκαν ότι βλέπανε φάντασμα. Και τους λέει ο Κύριος, μη τρομάζετε, μη φοβόσαστε. Δεν είμαι πνεύμα, δεν είμαι φάντασμα. Ψηλαφίσατε με τους, λέει. Πιάστε με, λέει, με τα χέρια σας. Και ιδέτε ότι ένα πνεύμα δεν έχει σάρκα και ωστά, καθώς σε μένα βλέπετε να έχω. Και τους έδειξε και το τύπο των ήλων. Το ίδιο σώμα είχε, με το ίδιο σώμα αναστήθηκε ο Κύριος, αδερφοί μου λέει, ανέστε τον Κύριο και εμάς θέλει αναστήσει δια της δυνάμεως αυτού. Εννοεί το Πνεύμα το Άγιο εδώ, έτσι. Τον Κύριο τον ανέστε το Πνεύμα το Άγιο. Και εμάς το Πνεύμα το Άγιο θα μας αναστήσει, αδερφοί. Ή θα μας μεταμορφώσει όταν γίνει η αρπαγή να, να συναντήσουμε τον Κύριο στις νεφέλες. Δεν εξέβρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού. Έχει ερωτηματικό. Δηλαδή, τα σώματά μας, ο καθένας από εμάς είναι ένα κομμάτι από το σώμα του Χριστού, ένα μέλος από το σώμα του Χριστού. Μα έχει ο Χριστός σώμα. Σήμερα το σώμα του Ιησού Χριστού επί της γης είναι η Εκκλησία του αδερφή. Το ανεστημένο σώμα του Ιησού Χριστού είναι οι ψυχή των σωζομένων, Γιατί και εμάς μας συνανέστησε ο Χριστός, το ξέρετε. Αφού κάναμε την ταφή, το βάπτισμα, μας συνανέστησε. Δηλαδή, μα έδωσε την αιώνια ζωή, μα αναγέννησε και έχουμε τη βεβαίωση μέσα μα. Γι' αυτό και πολλέ φορέ, όταν έχουμε πόλεμο διαλογισμό, σημαίνει ότι ο διάβολο, άμα είσαι νεκρό, δεν το καταλάβαινε αυτό, αδερφέ, άμα δεν είσαι αναγεννημένο. Τώρα που είσαι αναγεννημένο, είναι αυτονόητο και φυσιολογικό να σε πολεμάει, γιατί είσαι ζωντανό. Πάνε σε ένα νεκρό και του κλωτσά, τρύπα τον μεσακοράφα, με βελόνα, κάντον σου ρωτήρι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πάνε σε ένα ζωντανό και πάρε μια βελώνα και τρύπα το να δει, αδερφέ, πώ θα πεταχτεί. Έτσι είναι και στα πνευματικά, αδερφέ. Αφού είσαι ζωντανό, έχει πόλεμο, το καταλαβαίνει. Πνευματικό πόλεμο. Άρα ζει, αδερφέ μου, μην απαγοητεύεσαι από διαλογισμού. Όλοι τα περνάμε αυτά, όλοι τα ζούμε αυτά. Από μικρή πνευματική ηλικία μέχρι τη μεγαλύτερη πνευματική ηλικία. Τον ίδιο αγώνα έχουμε. Τι νομίζετε, αδελφοί. Βεβαίω. Γι' αυτό να το γνωρίζουμε και αυτό. Δεν εξέβεται ότι τα σώματά σα είναι μέλη του Χριστού. Να λάβω λοιπόν τα μέλη του Χριστού, δηλαδή το σώμα μου, και να το κάνω αυτό μέλη πόρνη. Μέλη πόρνη. Μη γέννητο ή δεν εξεύρεται ότι ο προσκολόμενος με την πόρνη είναι σώμα. Άμα κοιμάται κάποιος με μια ξένη γυναίκα, ξέρω εγώ, πορνεύει, γίνεται ένα με αυτήν τη γυναίκα. Ή γυναίκα με τον άντρα αυτόν. Διότι θέλουν είστε λέγει οι δύο ισάρκα μίαν. Και αυτοί που πάνε με τη μία με την άλλη τι γίνεται εδώ πέρα. Όσοι όμω προσκολάτε με τον κύριο είναι έμπνευμα. Δηλαδή, όποιο είναι του Χριστού, αδερφή, έχει το ίδιο φρόνημα του Χριστού. Έχει το πνεύμα του Θεού. Φεύγετε την πορνεία. Μακριά λέει. Μακριά λέει. Μη, μη, το επιθυμείτε, μη το κάνετε. Γιατί. Πάνω αμάρτημα τον οποίο ήθελε πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Αυτά τα γράφει τώρα αδερφοί σε χριστιανούς, σε πιστούς, όχι για αυτούς που είναι στον κόσμο και ζουν μέσα στην αμαρτία και στην πορνεία. Δεν τα γράφει για μας να μας τα υπενθυμίσει ο Θεός αφού ήσασταν τέτοιοι τώρα σας καταδικάζω. Εμα σε εμά έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες μας γιατί μετανοήσαμε το ξέρετε. Έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες. Γιατί πιστέψαμε στον Χριστό. Αλλά αυτά είναι γραμμένα τώρα για μας να μην ξαναπέσουμε, να μην ξαναπάμε στα ίδια αδερφοί. Μην κάνουμε τα ίδια. Γιατί τώρα που έχουμε τη γνώση της αληθείας, αδερφοί, θα είμαστε αντικειολόγητοι ενώπιον του Θεού και ανυπολόγητοι, το ξέρετε. Εάν εκουσίω κάνουμε τα, τα ίδια πράγματα που κάναμε. Γι' αυτό τα γράφει εδώ πέρα και τα λέει. Εδώ λέει, το οποίο ήθελε πράξει ο άνθρωπος, πάνω αμάρτημα το οποίο ήθελε πράξει ο άνθρωπος, είναι εκτός του σώματος. Και αυτό είναι αλήθεια. Ο πορνεύος όμω αμαρτάνει στον ιδίον αυτό σώμα. Αυτός που κάνει αυτή την αμαρτία αμαρτάνει στον ίδιο του το σώμα. Δηλαδή βλάπτει το σώμα του. Κακό στον εαυτό του κάνει δηλαδή. Αδελφί. Στο 19 λέει «Η δεν εξέβρεται ότι το σώμα σας εδώ το τονίζει ακριβώς είναι ένα του Αγίου Πνεύματος το οποίο είναι μέσα σας με ύψιλον το οποίο είναι ενημήν το οποίο έχετε από Θεού και δεν είστε Κύριε Αυτόν. Δηλαδή μιλάει μόνο για αυτούς που έχουν βαφτιστεί στο Άγιο Πνεύμα ή και για τους αναγεννημένους εδώ, εσείς τι λέτε. Μιλάει για όλους αδερφοί. Γιατί και την αναγέννηση την έκανε το Πνεύμα το Άγιο διά του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Τι γίνεται, αλλιώς το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο ενεργεί μέσα στη ζωή του πιστού και του χριστιανού, από την αρχή κιόλα τη πίστεώ του. Από την αρχή. Αλλά υπάρχει μια διαφορά εδώ. Άλλο είναι το πνεύμα του Χριστού που είναι το πνεύμα τη αναγεννήσεω, που λαβαίνει ο άνθρωπο σωτηρία, και άλλο είναι η βάφτιση εμπνεύματη Αγίου. Η βάφτιση εμπνεύματη Αγίου, ο άνθρωπο το αισθάνεται, το καταλαβαίνει και έρχεται το σημείο των ξένων γλωσσών. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Η αναγέννηση δεν είναι βάφτιση εμπνεύματη. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έτσι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχει διαφορά. Η βάφτιση εμπνεύματη, αδερφή, διαφέρει. Αλλά η σωτηρία προέρχεται από την αναγέννηση. Γράφεται το όνομα στο βιβλίο της ζωής, αφού ο άνθρωπος βαφτιστεί στο νερό, γράφεται το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, είναι Υιός του Θεού του Υψίστου και θυγατέρα του Θεού του Υψίστου. Τώρα η βάφτιση εμπνεύματη είναι αναγκαία και απαραίτητη, αδερφοί μου, για να λάβει ο άνθρωπος δύναμη εξ για να αγιαστεί ολοκλήρως, για να λάβει χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, γιατί όταν έρχεται το Πνεύμα του Άγιο, έρχεται, η βαφτή, έρχεται, ο Θεός και βαφτίζει τον άνθρωπο με Πνεύμα Άγιο, του φέρνει και κάποιο δώρο μαζί, δεν τον αφήνει έτσι, Αδερφή μου. Προσεύχεσαι πιο άνετα, εννοείς το λόγο, το λόγο, του Θεού καλύτερα, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν λάβει το Πνεύμα του Άγιο, είναι πιο, να μην πω, πώς να το πω τώρα, είναι πιο αργ, αργόστροφοι και πιο γνηροί από αυτούς που δεν έχουν λάβει το Πνεύμα του Άγιο, αδερφέ. Γιατί επισφράγησαν στην καρδιά τους, τώρα απέλαβε το Πνεύμα του Άγιο, εγώ τελείωσα τώρα. Δόξα στον Κύριο. Δεν έχω ανάγκη κανενός. Τι αν την κάνω εγώ την Εκκλησία. Έτσι είχε πει κάποτε κάποιο. Εγώ τώρα λάβα το Πνεύμα του Άγιο, άντε για λέει, εντάξει με λέει. Λέω, θα <laughs> δεις λίγο τι έχει να γίνει. Μάλιστα δεν είναι έτσι. Ίσα ίσα αδερφοι έχεις μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στο Θεό για τη σφραγίδα που σε έδωσε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Μάλιστα. Το Πνεύμα το Άγιο θα κάνει και την αρπαγή της Εκκλησίας, αδερφέ. Γι' αυτό είναι αναγκαίο και απαραίτητο. Εμείς οι ζώντες πρέπει να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα και να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο. Χωρίς Πνεύμα Άγιο δεν υπάρχουν χαρίσματα Αγίου Πνεύματος. Αν το ξέρετε. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος δίδεται με την αναγέννηση σε όλους τους πιστούς. Αλλά τα εννιά πνευματικά χαρίσματα τα μοιράζει το πνεύμα το Άγιο καθώ αυτό θέλει. Κατά την ανάγκη τη Εκκλησία και του έργου του Θεού. Ή δεν εξέρετε ότι τα σώματά σα είναι ναό του Αγίου Πνεύματο του Ενιμήν, το οποίο έχετε από Θεού και δεν είστε κύριοι αυτών. Δεν είμαι κύριο του εαυτού μου. Έτσι λέει. Έτσι λέει. Και συνεχίζει διότι αγοράστηκε δια τιμή. Ποια ήταν η τιμή που αγοραστήκαμε, ξέρετε. Το πολύτιμότερο που είχε ο πατέρα ο Θεό, το πολύτιμότερο που είχε ο ουρανό αδερφή, μα το έδωσε. Ήρθε στον κόσμο, κατέβηκε για να πληρώσει για τις αμαρτίες όλων μας, όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Πενοείται από Χριστό και μετά, μετά Χριστόν, έτσι. Όχι, αυτοί που ζήσανε το καιρό του νόμου, θα κρυθούν με τον νόμο. Να τα ξεχωρίσουμε και αυτά τα πράγματα. Λέει, διότι αγοράζεται δια τιμής, δια του αίματος του Ιησού Χριστού, ως αμνού αμόμου και ασπίλου. Έτσι λέει ο Απόστολος Πέτρος. Αγοραστήκαμε αντιτιμής. Και η τιμή ήταν πολύ μεγάλη, πολύ ακριβή, αδερφή. Να το ξέρετε. Να είσαι Θεός, να είσαι ο του παντός, και να πεθάνει σαν ένας κακούργος με το φρικτότερο θάνατο, έτσι. Με το φρικτότερο θάνατο. Εις τους ειδικούς του ήρθε, οι ειδικοί του δεν ενδέχθησαν αυτόν. Αυτή ήταν μεγάλη απαγοήτευση για τον Κύριο και μεγάλη στεναχώρια. Να μην τον δεχτούν οι Ισραηλίτες, αδερφοί, συγγνώμη, να μην τον γνωρίσουνε. Να του λένε προδότη, να του, λένε, να του λένε ότι είναι για τον Βελτζεβούλ τα κάνει όλα αυτά. Ξέρετε τι απαγοήτευση είναι αυτή να βιώνει οι σου και να, να τον θεωρούν ότι τρελάθηκε πήρε τα βουνά. Άλλο και αυτό. Άλλο και αυτό, αδερφέ. Βέβαια, πάνω στο Σταυρό έφυγε με πολύ μεγάλη στεναχωρία. Πολύ μεγάλη. Και με, πολλούς, με φρικτούς σωματικούς πόνους, παρακαλώ. Πόνους ψυχής και σώματος είχε. Πολύ. Τον βρίζανε. Φοβερό αυτό, αδερφέ. Και όλα αυτά για μας, αδερφέ μου για να μην υποστούμε εμεί τι συνέπειε. Που οι συνέπειε, ξέρετε ποιε είναι. Η λίμνη η οι οικειόμενη οι με πύρ και θείο είναι. Φοβερό είναι. Μα σε λύτρωσε από βέβαιο θάνατο. Πού να το αντιληφθεί ο άνθρωπο, πού να το καταλάβει. Ε, σου λέει τώρα, εδώ είναι ο παράδεισο, εδώ είναι η κόλαση. Εδώ πληρώνεται όλα. Όχι. Όχι. Δεν πληρώνεται όλα εδώ. Όχι. Εδώ πληρώνονται τα λίγα, τα ψίχουλα. Εκεί είναι μπροστά στο λευκό το θρόνο. Από εκεί και μετά τι γίνεται, αδερφοί. Ο αιώνιο αποχωρισμός από την παρουσία του Θεού. Φοβερό. Τώρα εν αυτό το Θεό ζούμε, υπάρχουμε, κατοικούμε, περιπατούμε, δόξα τω Θεώ, απολαμβάνουμε τον ήλιο, τη βροχή, τις ευλογίες. Αλλά τότε παρέα με τον ανθρωποκτόνο και με τον πατέρα του ψεύδου. Μη το αδερφή. Ο Θεό να μα ελεύσει και να μα φυλάξει, μη μα πλανήσει η καρδούλα μα. Και να μην επιτρέψουμε κανένα άνθρωπο να μα πλανήσει, αδερφή. Να απομακρυνθούμε από τον ζωντανό και αληθινό Θεό, από τον Ισού Χριστό, τον κύριο μα. Όχι, αδερφή μου. Όχι. Μα έχει βάλει μέσα στην κυβωτό του για να είμαστε ασφαλεί. Γιατί στον κόσμο αυτό θα έρθει μεγάλο κατακλυσμό. Μεγάλη θλίψη περιμένει την ανθρωπότητα. Κοιτάξτε τώρα με αυτό. Βρήκανε το κουμπί τώρα και πάνε την ανθρωπότητα όπω θέλουν, τα ρυθμίζουν. Εξουσιαστέ είναι. Δικαίωμά του. Εμείς τι κάνουμε όμως αδελφοί, θα υπακούσουμε, μέχρι ένα σημείο ναι βεβαίως, θα τη βάλουμε τη μάσκα, ποιο το πρόβλημα, εντάξει, αλλά άμα μας πούνε όχι Χριστό, όχι Ευαγγέλιο, όχι κοινωνία, μη μαζεύεστε ποτέ, απαγορεύονται για πάντα οι συναθροίσεις, καλά λέω, εντάξει, θα πάμε στα υπόγεια, τι να κάνουμε, θα <laughs> πάμε στις κατακόμβες, τι να κάνουμε αδελφοί, Άμα το πάνε μέχρι εκεί, άμα το παρατραβήξουν και εμεί τι, 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 να κάνουμε, Δεν θα λατρεύσουμε τον Θεό μα, δεν θα λατρεύσουμε τον κύριο μα, θα ξεχάσουμε τον αγαπημένο τη ψυχή μα, θα τον προδώσουμε δηλαδή. Όχι αδερφοί μου, δεν θα το κάνουμε αυτό. Θα μείνουμε στην πίστη και στην αγάπη του Χριστού μα. Γιατί αγοράζετε δια τιμή. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεό για το σώματό σα. Α, εγώ νόμιζα για το πνεύματο μόνο. Δεν το λέει και για το σώματο και δια του πνεύματός σας τα οποία είναι του Θεού και δια του πνεύματος και δια του σώματος τα οποία λέει είναι του Θεού δόξα στον Κύριό μας όταν το πνεύμα μας είναι υγιής αδερφοί πιστεύω θα είναι και το σώμα μας παίζει μεγάλο ρόλο αδερφοί να υποταχθεί το σώμα μας να με τη σάρκα μας το σώμα μας εκεί που θέλει ο Θεός είναι φοβερό γιατί λέει στην προσδρομία τη επιστολή κάτι, να παραδώσουμε τα σώματά μας στο Θεό, στη θυσία ζωντανή, γιατί λέει, αυτή είναι η λογική μας λατρεία. Το λέει στη σελίδα 1003 εδώ, ακούστε το να δείτε τη λέει αδερφή. Σας παρακαλώ λοιπόν αδερφή, για τον νικτυρμό του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας, δεν λέει το πνεύμα σας, τα σώματά σας, Ιωταβήτα είναι, Ρωμαίος Ιωταβήτα, σελίδα 1003. θυσία ζώσαν, αγίαν ευάρεστον εις τον Θεόν τη ειναι η λογική σας λατρεία. Άρα πρέπει να έχει και το σώμα συμμετοχή στον αγιασμό και στη λατρεία αδερφή προς τον Θεό. Γιατί προσέξτε με αυτό το σώμα ερχόμαστε εδώ. Να δοξάσουμε τον Θεό, να εμνήσουμε τον Θεό. Βεβαίω, με αυτό το σώμα ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό να προσέχουμε και τα σώματά μας γιατί είναι κατοικητήριο του Θεού του Ζωντανού αδερφή και εμείς ως ζώντες οικοδομούμαστε εις ναόν Άγιον κατοικητήριο του Θεού. Αυτή είναι η αλήθεια. Δόξα στον Κύριό μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα σώματά μας ό,τι θέλουμε. Εντάξει, στον κόσμο τα κάναμε ό,τι θέλαμε. Ο, κάναμε πολλά. Αλλά τώρα που είμαστε στον Κύριο αδερφή, θα αφιερώσουμε και τα σώματά μας, αδερφή, στον αγιασμό και στην υπακοή του Λόγου του Θεού. Γιατί αυτή είναι η λογική μας λατρεία. Το λέει, αδερφή. Υπάρχουν δυστυχώς ψευδοδιδασκαλίες που λένε με το σώμα κάνε ό,τι θέλεις. Στολιστό όπω θέλει, όσο θέλει, βάψτο μου ό,τι μπογιά θέλει, δεν πειράζει. Ο Θεό δεν βλέπει αυτά. Δεν τα βλέπει αυτά. Δεν βλέπει ο Θεό. Δεν βλέπει το σώμα, λένε. Τον εαυτό του εξαπατάνε. Μα, μα το σώμα είναι αυτό το οποίο φαίνεται, αδερφέ μου. Τι λέτε τώρα. Είτε, είναι πρέπον τώρα οι αδερφέ, οι αγίε αδερφέ, να κόψουν τα μαλλιά τους, να βάζουν τα μαλλιά τους, να βάζουν φούστες μήνυ, να βάζουν το ένα, βάζουν... το σώμα. Το σώμα πρέπει να καλυφθεί και να... Και... 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 το λέει μέσα, οι, γυναίκε γυναίκες λέει να, να φοράνε στολή σεμνή με εδώ και σοφροσύνη. Αδερφή. Και με τα, ταπεινά πράγματα, απλά πράγματα. Ε, δεν μιλάμε για βρώμικα και κουρέλια, λέμε ωραία, καθαρά, αλλά αδερφή, το σώμα αυτό να καλυφθεί σωστά. Δεν το καλύψω όπως εγώ θέλω, θα πάρω ένα κομμάτι πανί ή να πάρω φύλλα σικής, όπως Αδάμ Κιέβα. Γιατί όχι φύλασική, Δεν υπάρχει χειρότερο δέντρο, έχει ωραία φρούτα, ωραίο καρπό, αλλά τα φύλλα εγώ κάθε χρόνο υποφέρω, αδερφοί, όταν έρχομαι στη Γερμανία έχω φαγούρα από τη σικιά, γιατί την, την κλαδεύω κάθε φορά που φεύγω και έρχομαι επαφή με τα φύλλα της, ε, φοβερό είναι. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφο ούτε φιλασσικής, ούτε πορτοκαλιά, ούτε μιλιά. Έτσι, αδερφή μου. Αλλά σωστή ενδυμασία, ταπεινή ενδυμασία, καθώ πρέπει. Και στολισμό πνευματικό. Το πράγμα και πνεύμα που ο Θεό θέλει. Τι αν την κάνω εγώ τη γυναίκα, αδερφή, να είναι στολισμένη σαν. <Ροί> να μην πω άστο. <Ροί> και να μου βγάζει μια γλώσσα ανά να μου δίνει και τα δόντια σαν βρικόλακα. Και αν τη βλέπεις να είναι απ' έξω, τι να το κάνω, αδερφή μου. Ο Θεός να μας ελέγχει και ο Θεός να μας φιλάει. Αμήν, αδερφή. Ας σηκώδουμε.